πως περνάτε μορφές μου. Εγώ είμαι η Διγόνη από το Διγόνης Cool Vibes στο κανάλι μου. Και σήμερα έχουμε ένα τεράστιο σύγχρον. Υπέρ τεράστιο. Έχουμε όλα αυτά τα πραγματάκια. Είχα παραγγείλει κάποια πραγματάκια σε αξεσουάρ. Δεν ξέρω αν θα δείτε πρώτα αυτό το βίντεο ή το άλλο. Σας πάμε, επικοινώνησα με το ΣΥΝ, είπαμε να συνεργαστούμε, μου στείλαν κάποια ρουχαλάκια τα οποία επέλεξα εγώ. Μου είχαν κάποια χρήματα και μπορούσα να επιλέξω κάποια ρουχαλάκια. Αυτά είναι ο ρίγης, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, τα έχω ήδη ρίξει τα περισσότερα, τα είδα, κάποια όχι. Να σας πω ότι δεν περνάει τελωνίο, δεν πληρώνεται από ένα ποσό και πάνω μεταφορικά, έρχεται αρκετά γρήγορα, η ποιότητα του ρούχου είναι αρκετά καλή. Θα δοκιμάσουμε να δείτε ό,τι μου έχει στείλει. Αυτά. Βάζει συχνά εκτόσεις και αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε για να μην σας ζαλίζω. Γενικότερα, θα δείτε ότι αυτή τη φορά λίγο το παράκανα με το ροζ. Δεν ξέρω, κάτι με έπιασε. Επειδή είχα καιρό να πάρω ροζ παιχνιδάκι και εγώ είμαι κολλήτσι μπλε ροζ κόκκινο. Πήρα πάρα πολλά τέτοια. Λοιπόν, οπότε, το πρώτο πραγματάκι είναι αυτό ο κορσέ στο τζιν που φοράω. Έχω πάθει έρωτα με αυτό το κορσέ. Το φοράω συνέχεια, είναι με φερμουάρ πίσω, είναι σε medium. Έχει πάρα πολύ ωραία τζιν παντελόνια, τζιν φορέματα, τζιν πάρα πολλά. Είχα πάρα πολλές επιλογές. Οι τυράντες προσαρμόζονται, αυξομειώνονται από εδώ. Πάρα πολύ θετικό αυτό. Είναι σε medium, σας το είπα, είναι αρκετά κολλητό και μεσά του, φαλακεύει πάρα πολύ και εδώ το boost όπως βλέπετε. Αυτά, πάμε στην τσουκιά. Θα δείχνω και δίπλα θα βλέπετε πως είναι και φορεμένα. Θα στο πιω εδώ, να σας βάλω από εδώ τα εικονίδια. Γιατί την παθαίνω συνήθως, κάθομαι στη μέση και μετά όταν έχω πει να σας βάλω τα εικονίδια. Λοιπόν, αυτά, έρχονται άμεσα. Θέλει με πιστωτική ή με PayPal, δεν έχει αρκετά πολύ γιατί πολλές με ρωτάτε. Όχι, τα ξένα site συνήθως, εκτός από το Sensei, δεν έχουν αρκετά πολύ συνήθως. Οπότε πάμε να δούμε τι λίγο καλά και πήρα να μου πει αν σας αρέσουν. Είναι καλοκαιρινά, εκτός από κανένα δύο που είναι λίγο πιο ξύνο κολλινά και μαλλιό έχουμε. Η παραγγελία έγινε αρχές Αυγούστου, γι' αυτό είναι καλοκαιρινά. Τώρα στην Απολίνα θα δείτε πιο μετά. Γιατί τώρα δεν έχω κάποια ανάγκη τέλος πάντων. Και πάμε να δούμε το μαγείο που το έχω ανοίξει για να δω αν θα μου κάνουν. Πήγα αυτό εδώ, που εν τέλει θυμόμουν ότι είχα ένα παρόμοιο. Τώρα δεν ξέρω γιατί πήγα ένα παρόμοιο. Τέλος πάντων το σχέδιο είναι εντελώς διαφορετικό. Πάρα πολύ ωραίο, έχει αυτά εδώ τα φρουφρού, πολύ ωραίο χρώμα, έτσι γαλάζιο, μοβ και πράσινο. Μαύρισμα θα είναι τέλειο, θα το δείτε και φορεμένο. Πάρα πολύ ωραίο, προσαρμόζονται οι τυραντούλες εδώ πέρα, έχει κορδονάκι που δεν είναι πίσω. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό εδώ, το θεωρώ πολύ ρομαντικό, αυτό που κάνει εδώ πέρα στα μανικάκια. Πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα είναι πολύ ποιοτικό. Τώρα τη μέρα δεν ξέρω, όχι βρω. Από τη μέσα σας το έχω δίπλα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο τοπάκι από το μαγιό. Πολύ ωραίο είναι. Τελικά είναι ένα τσάκ λίγο πιο μεγάλο από ό,τι το περίμενα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και με μαύρισμα δείχνει υπέροχα απλά. Γενικότερα έχει πολύ οικονομικά πράγματα. Δηλαδή θα βρείτε πάρα πολύ οικονομικά και γενικά με κάποια κουπόνια που σας δίνει πάνω από ένα ποσό βγαίνει ακόμα πιο οικονομικά. Οπότε τέλεια παιδιά. Βάζει και εκτός συχνά και βάζει και κάποιες γρήγορες εκτόσεις. Κάποια είδη που βρίσκονται σε πάρα πολύ φθηνές τιμές. Θα σας έχω να δείτε ποιο εννοώ. Και δεύτερο μαγειδάκι είναι αυτό εδώ το λεοπάρ. Βέβαια, αυτό αν και σε νούμερο medium και αυτό, μου φαίνεται το μαγιό λίγο μικρούλι για το στήθος μου. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μου φαίνεται λίγο μικρό. Θα δούμε τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, πολύ ποιοτικό, έχει ενίσχυση, βγαίνει άμα δεν σας αρέσει και το τρυπούλα που μπορείτε να την αφαιρέσετε. Και αυτά με κορδονάκια πήρα μόνο πάνω. Γιατί κάτω έχω αρκετά, οπότε και θεωρώ ότι άμα έχει 2-3 από κάτω μαύρο, μπέζ, ξέρω εγώ, μπέζικ χρώματα,
μπορείς να συνδυάσεις οτιδήποτε από πάνω. Έχω και άσπρο, έχω και μπέζ, έχω και καφέ και μαύρο, οπότε αυτό θα πηγαίνει με όλα αυτά. Και το βρήκα και έτσι μόνο, δεν ήθελα και κάτω. Ωραία. Βλέπετε, λίγο είναι πιο μεγάλο αυτό το cup. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και χωρισμένα. Εν τέλει, η εφαρμογή αυτού του μαγιό ήταν πολύ πιο ιδανική από το προηγούμενο, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ και κόστιζε και πάρα πολύ οικονομικά και γενικά το μαγιό που έχω πάρει είναι σούπερ από σύνη. Με τα hot. Πάμε σε ροζάκια τώρα και θα δείτε πόσα ροζάκια έχω παραγγείλει. Λοιπόν, πρώτο ροζάκι είναι αυτό εδώ, το οποίο αυτό είναι τεράστιο από ό,τι βλέπω σε πρώτη φάση. Medium το πήρα παιδιά, αλλά είναι τεράστιο αυτό, τέλος πάντων, νομίζω δηλαδή. Είναι το packing. Εγώ βέβαια μπορώ να το φοράω και σε μαλλιό, γιατί μου αρέσει. Τώρα είναι πολύ μεγάλο, θα το κόψω εδώ και θα το δένω πίσω. Άμα δω ότι μου είναι τεράστιο δηλαδή, θα το κόψω και θα το δένω. Έχω ιδέες, μη φοβάσαι, χαμένο δεν θα πάει. Τέλος πάντων είναι έτσι. Έχει και σκηνάκια, δεν ξέρω αν μπορεί να το δέσει και από πάνω. Τέλειο χρώμα. Φοριέται και στο τουπάκι για πουκαμισάκι από πάνω. Και σκέτο τουπάκι, εντάξει, και είναι κουδούδι. Δεν ξέρω αν το φόραγα εντελώς σκέτο. Αλλά τα πιο νέα κορίτσια με τζινάκι, με σορτσάκι, με αυτό ή με μια μακριά φουστίτσα πάει πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι και το τουπάκι. Μάλλον θα το βάζω σε μαγιό γιατί μου αρέσει για μαγιό πιο πολύ νομίζω. Αλλιώς θα το φοράω έτσι μέσα από κάποιο πουκαμισάκι, από κάποια μπλουζίτσα έτσι πιο σύστρου, με μια ζακετούλα από πάνω. Εντάξει, για σκέτο θεωρώ ότι για την ηλικία μου όχι, είναι αρκετά προκλητικό. Αλλά με κάποιο από πάνω σαν μαγιό είναι τέλειο. Συνεχίζω, εντάξει, μην το δείξω όλο τα ροζ μαζεμένα. Με κόκκινο. Αυτό παιδιά το top πρέπει να το έχει φορέσει όλη η Ελλάδα. Είναι το πολύ κλασικό. Το πολυμορφικό top. Αυτό εδώ. Το οποίο είτε το βάζεις αν είσαι ιδιαίτερα τολμηρή, μπορείς να το φορέσεις και έτσι. Όπως είναι δηλαδή. Αν δεν είσαι πολύ τολμηρή, σαν εμένα, εγώ θα το φοράω όπως το βλέπω συνήθως. Σταυρωτά. Και κάπως έτσι. Θα το δείτε φορεμένο, μάλλον με τον άλλο τρόπο μόνο. Ο άλλος είναι πάρα πολύ τολμηρός. Φανταστικό χρώμα. Το ύφασμα, εντάξει, okay. Ξέρω πώς λέγεται, καθίστε να σας πω. Είναι πολύ στέλνο, 95%, okay, εντάξει, όχι ότι πιο ποιοτικό, αλλά okay, δεν είναι και χάλια. Συμπαθητικό. Ωραίο τόπο όμως και το έχω δει πάρα πολύ και ήθελα πάντα να το δοκιμάσω. Λοιπόν, αυτό το top είχε γίνει viral στο TikTok το καλοκαίρι, το έβλεπα σε όλες τις κοπέλες και η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε. Μου αρέσει που δένει έτσι περίεργα μπροστά στα βρωτά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κόκκινο κοραλί χρωματάκι. Και νομίζω ότι του χρόνου τώρα, γιατί τώρα έχει φθινοπωριάσει, θα το φοράω με άσπρο παντελονάκι ή τζινάκι. Συνεχίζω με άλλο ένα ροζ σκοτάκι. Μαντέψτε. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Α, είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πιο ωραίο από ό,τι φαίνεται, παιδιά, στη φωτογραφία. Νούμερο, συνήθως όλα medium, ναι. Medium. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Έχουμε βέβαια αποχρώσεις, δεν είναι όλο το ίδιο. Αυτό είναι πιο μπομπον, έτσι, πιο bulb. Πολύ ωραίο και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Για να μην το λέρωσα τώρα. Το λέρωσα. Κλασική αντιγόνη, τέλος πάντων. Τυχώς φοράω και ροζ κραγιόν και δεν μπορεί να φαίνεται. Πολύ ωραίο και αυτό παιδιά, έχει αυτό το σχεδιάκι μπροστά με τα κορδόνια, έχει τα κουμπάκια από πάνω και αυτό το έχω φανταστεί με τζινάκι έτσι απλό ή μαύρο ή μπλε. Πάρα πολύ ωραίο, μου έχει λείψει το ροζ χρώμα, είχα καιρό να πάρω κάτι σε ροζ, έπαιρνα συνέχεια πράσινο, πορτοκαλί, άλλα χρώματα, ροζ δεν είχα πάρει καθόλου τελευταία, πολύ ωραίο και αυτό. Like. Τώρα να το δούμε και σε εφαρμογή. Λοιπόν, για κάποιο λόγο το συγκεκριμένο το πάκι είχε γίνει ήδη το αγαπημένο μου. Το έχω ήδη βάλει αρκετές φορές. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη απόχρωση του ροζ. Μου αρέσει πάρα πολύ η εφαρμογή του.
τα κορδονάκια είναι απλό, το ύφασμα είναι πάρα πολύ καλό και απλά με μαύρισμα είναι υπέροχο και νομίζω ότι και του χρόνου θα το λιώσω και ήδη το έχω φορέσει πιο πολύ από όλα τα άλλα. Είναι εύκολο φόρετο, πάει με τα πάντα, πάει με τζιν, πάει με σορτσάκι, με φούστα, με τα πάντα. Λοιπόν, πάμε σε ένα κίτρινο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αυτό δεν φαίνεται τόσο ωραίο. Είναι τέλειο, τέλειο χρώμα. Είναι η fancy, έτσι αυτή η rib, πως λέγεται. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Πολύ μου αρέσει. Και για καλοκαίρι με μαύρισμα, τέλειο. Πολύ ωραίο, είναι λίγο βέβαια πιο χοντρό. Έχει και αυτά εδώ πέρα που κάνει τα... Το κίτρινο, το άσπρο, το σπάει, είναι κρεμμύδι βασικά, δεν είναι κίτρινο. Ωραία λεπτομέρεια εδώ, ωραία εδώ, ωραίο χρώμα και δεν είναι και πολύ κοντό, φαίνεται πιο κοντό. Πολύ μου αρέσει αυτό, νομίζω θα το φορέσω πάρα πολύ. Βέβαια είναι λίγο χοντρούτσικο το ύφασμα. Είναι λίγο, εντάξει, δεν θέλει πάρα πολύ ζέστη, τύπου 40 βαθμούς, ας κάσεις. Λοιπόν. Μου αρέσει πάρα πολύ και το συγκεκριμένο κροκί τοπάκι. Βέβαια είναι λίγο το ύφασμα πιο χοντρό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δηλαδή αν έχει πάρα πολύ ζέστη νομίζω ότι δεν λύκνεται διότι θα σκάσετε. Παρ' όλα αυτά και το χρώμα και το ύφασμα τώρα και για αυτήν το ποράκι μια ζεκετούλα νομίζω ότι είναι υπέροχο. Και πραγματικά είναι αυτό και το προηγούμενο από τα κομμάτια που δείχνουν πολύ πιο ωραία από κοντά από ό,τι φαίνεται στο site. Δηλαδή με εξέπληξαν πολύ ευχάριστα. Ποιο σας άρεσε πιο πολύ και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλιά και πολλά. Μουα. Γεια σας!